Είναι η στιγμή που το δύσβατο σημείο πάνω από το γήπεδο της Τερψιθέας έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας σε απόσταση λίγων μέτρων από τα σπίτια. Βγαίνει σε σπίτια η φωτιά, μπήκαμε από την κάτω πλευρά μέσα στη φωτιά με τα κλαριά, δηλαδή όλη τη διαδρομή αυτή μέχρι και από την πίσω πλευρά φτάσαμε για να την ανακόψουμε να μην πέσει στη ρεματιά, γιατί αν θα έπεφτε στη ρεματιά θα ανέβαινε πάνω στο βουνό. Αυτόπτες μάρτυρες ήταν δύο ανήλικους να τρέχουν ελάχιστα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τον είδα και έφυγε και τον σταματήσανε και τον αφήσανε. Βάλανε φωτιά. Αυτός ήταν, ένας πυρσικάς με μπλε. Δύο 14χρονα αγόρια συνελήφθησαν με την κατηγορία της πυρκαγιάς από πρόθεση. Τα είδανε που κατεβαίνανε από εδώ και ήταν μια κυρία που προχώρεγε εκεί και τα είδαν που τρέχανε γρήγορα και εκείνη την ώρα κάποιο από τα δύο, τώρα δεν ξέρω γιατί εγώ δεν τα είδα, είπε ότι εντάξει όλα μια χαρά. Έγινε αυτό που θέλαμε και κατευθείαν είχε άρπαξε φωτιά το βουνό. Η φωτιά εντοπίστηκε από περιπολία πυροσβεστών και αντιμετωπίστηκε άμεσα. Μαζί με τον εντοπισμό που έγινε από τις θερμικές και οπτικές μας κάμερες, πριν καν προλάβουμε να τηλεφωνηθούμε μεταξύ μας, είχαν φτάσει εκεί τα παιδιά της περιπολίας, που εκεί είδαν μάλιστα και τα δύο νεαρά παιδιά που έβαλαν τη φωτιά. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την καμένη έκταση γης που άφησε πίσω της η φωτιά. Την ίδια ώρα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες. Η πυρκαγιά φέρεται να οφείλεται σε εμπρισμό από δύο 14χρονους μαθητές. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ στις οικογένειές τους επιβλήθηκε πρόστιμο. Σε καθένα από τους ανήλικους επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 4.640 ευρώ.